Έχουμε ανάγκη ως έθνος, ως δημοκρατία, ως πολίτευμα, να ξαναμπούν στην πολιτική οι νέοι άνθρωποι. Έχουμε ανάγκη ως κράτος, ως χώρα, ως έθνος, να επιστρέψουν οι επιστήμονες μετανάστες. Θέλουμε μια νέα δημοκρατία, μια νέα κυβέρνηση, η οποία να κτίσει καινούργια ελπίδα και μέρα με την ημέρα να μεγαλώνει η προοπτική της ανάπτυξης. Να μειωθούν οι φόροι, να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, να χτυπήσουμε τη διαφθορά, να απαλλαγούμε από αριστερές αγκυλώσεις που δεν επιτρέπουν επενδύσεις. Και αναφέρομαι μόνο στην επένδυση του ελληνικού, που πότε βρίσκουν οι αριστερές συνιστώσεις μία πέτρα για να το πούν αρχαίο πολιτισμό ή ένα πεύκο για να το πούν δάσος, εκεί που λειτουργούσε δεκαετίες το αεροδρόμιο. Που αν είχαν μπει οι μπουλντόζες, θα είχαμε 100.000 θέσεις κανονικής εργασίας. Όχι θέσεις εργασίας της φτώχευσης, στοχεύουν τη φτώχευση των 200 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν κόπο, μόχθο και ο ρόλος ο δικός μου τουλάχιστον είναι πολύ ευρύτερος, αλλά προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις και είμαι πολύ υπερήφανος γιατί το καταφέρνουμε μαζί με τους συμμαχητές μου. Επανιδρύουμε τη γαλάζια γενιά. Αυτή που έκανε την ΟΝΕΔ από 7% 45, αυτή που έκανε την ΟΝΕΔ από 5.000 μέλη 250.000 μέλη. Αυτοί ενσωματώνονται και ξαναμπαίνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Γίνονται πάλι η αιχμή του δόρατος. Και δεν μας τρομάζει η ηλικία το ότι δεν είναι πια 22 ετών. Είναι από 55 έως 65, γιατί κυριαρχεί αυτό που λέμε. Μια φορά ο Νεδίτης, για πάντα ο Νεδίτης. Το Νεδίτης δεν είναι ηλικιακό κριτήριο, είναι κατά πόσον έχεις την ψυχή να αγωνιστείς, να συγκρουστείς, να οραματιστείς, να ελπίζεις, να πιστεύεις και να προχωρείς μπροστά.